σε αναβολή Να πω κάτι συνωμοσχόλια. το οποίο το παραλείψαμε, ενώ το είχατε πει στην αρχή, Ναι, ότι λέτε. υπάρχει μια πολύ επικίνδυνη προπαγάνδα διεθνής από συγκεκριμένα κέντρα που απευθύνεται πρώτα και κύρια σε γονείς, προσέξτε, σε όλες τις χώρες, η οποία είναι οι γνωστοί συνωμοσιολόγοι, αρνητές της επιστήμης που το είπατε και πριν. Και εδώ θέλω να πω ότι προσέξτε πώς λειτουργεί αρνητικά μια αντιφατικότητα που είπαμε και πριν, που εκπέμπεται από κρατικές επιτροπές ειδικών που θέλουν να δικαιολογήσουν κυβερνητικές πολιτικές. Δηλαδή, αν ο άλλος ακούει ότι η επίσημη επιστήμη, και νομίζω ότι αυτό είναι επιστημονικός ορθολογισμός. Κύριε Παπα-Νικολάου, θέλω να σας διακόψω, γιατί πάνω στην ώρα ήρθε ένα μήνυμα τέτοιο που θα ήθελα να το απαντήσετε εσείς ως γιατρός. Λέει ο κύριος ή η κυρία, δεν είναι σαφές. Καλησπέρα σας. Εγώ που δεν δέχομαι το παιδί μου να φοράει μάσκα, θα μου δώσουν μια βεβαίωση ότι δεν θα επιτραπεί είσοδο στα παιδιά μου στο σχολείο? Δεν μπορεί να πέφτει η ευθύνη σε εμάς από το γραφείο καθηγητών, διευθυντής, ή θα μπορέσουν να μου δώσουν μια βεβαίωση ότι δεν θα υπάρξει καμία επιπλοκή στην υγεία του παιδιού με την επιβολή της μάσκας? Αν πάνε για περιοδικούς ελέγχους, όπως μας ενημέρωσαν σήμερα, έχουμε δικαίωμα να μην ελέγξουν τα παιδιά μας? Και συνεχίζει ο κύριος ή η κυρία. Αν όχι και ελεγχθούν με τα τεστ αντισωμάτων, που ο ίδιος κύριος Τσιόδρας ανέφερε δύο φορές ότι δεν είναι αξιόπιστα. Δεν είναι τεστ αντισωμάτων. Τι γίνεται τότε? Θα πρέπει να νοσηλευτούν? Θα πρέπει να μπει η οικογένεια όλη σε καραντίνα? Αυτά είναι που λέγαμε. Δηλαδή τώρα υπάρχει μια συγκεκριμένη. Εσείς. Τώρα μπορεί να μην φταίει ο συγκεκριμένος κύριος και η συγκεκριμένη κυρία, γιατί έχω δει τι κυκλοφορεί. Μέχρι και έντυπα τέτοια υπεύθυνο δηλώσεων ετοιματζίδικα κυκλοφοράνε. Για να μην βάλουν τα παιδιά μάσκα σχολεία. Όπου λένε ένα κάρο αρλούμπες, δηλαδή που δεν φταίνει γονείς, λέω αυτοί που τα διαδίδουν, φταίνε που δεν είναι γονείς. Που δεν είναι γονείς. Ότι με το τεστ θα βιδώσουν τσιπάκι στην υπόφυση του παιδιού. Δηλαδή μιλάω, τώρα μιλάω για χαζομάρες. Με τη μάσκα από κουρκουμπίνι κάτι κακό. Ναι, εν πάση περιπτώσει, αλλά θέλω να πω το εξής. Ότι εάν βλέπει ο άλλος μία αντιφατικότητα, δηλαδή ο επίσημος ειδικός του κράτους, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους ειδικούς, να προσπαθεί να πει ότι η επιστήμη είναι να λέμε ότι 25 παιδιά μέσα στην τάξη είναι το ίδιο πράγμα με το 1-15 όσον αφορά τον κίνδυνο μετάδοσης, θα του ανοίξει το αυτάκι στον πονηρό, που θα έρθει μετά να του ψιθυρίσει, είδες τι λένε. Και θα τον πείσει ότι μέσα στη μάσκα δεν έχει μόνο τσιπάκι, έχει ολόκληρο σκληρό δίσκο, δορυφορική κεραία, τον οξαποδό και τον κονζίλα. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να είναι προσεκτικό και το κράτος με την εικόνα που εκπέμπει. Νομίζω και ότι με αυτό μπορούμε κουβέντα, να συμφωνήσουμε όλοι, κύριε Παπα-Νικολάου. Τελευταία κουβέντα σε αυτό που ο κύριος Παχριστόπουλος, για να σας καλλιτεχνήσω, που είναι και λίγο φιλοσοφικό για να σας καληνυχτήσω. Ναι. Δεν κινδυνεύει ο πλανήτης. Ο πλανήτης 5 δισεκατομμύρια χρόνια πριν από εμάς υπήρχε και άλλα τόσα θα υπάρχει. Ναι. Το ανθρώπινο είδος κινδυνεύει. Εάν δεν βάλει μυαλό και δεν σταματήσει να έχει μια κατάσταση όπου αυτό, ναι, το κατάλαβα, το 1% της ανθρωπότητας θα θησαυρίζει με ανθρωποφαγία και απομυζώντας κάθε φυσικό πόρο, και το 99% θα δυστυχεί. Άμα συνεχίσουμε έτσι, γεια σας. Και με αυτό να κλείσουμε, να ευχαριστήσω πολύ τον κύριο Κέλλα, βουλευτή Λάρισας με τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Παπαχριστόπουλο, βουλευτή στα δυτικά της Β' Αθηνών με τον ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Παπα-Νικολάου, τον είδατε και τον ακούσατε, Γενικό Γραμματέα της ΟΕΝΓΕ, το Σπύρο Σουρμελίδη, σταθερά στο πλευρό μας εδώ. Σπύρο μου, ανανεωμένος φανερά. Καληνύχτα και όλα να πάνε καλά, νομίζω. Καληνύχτα και καλή σεζόν. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εμείς ανανεώνουμε το